Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με το βλέμμα στραμμένο στην οικονομία και επίκεντρο τη φορολογική πολιτική, κλιμακώνεται η προεκλογική αντιπαράθεση των κομμάτων. Σφοδρή αντιπαράθεση προκαλεί και υπόθεση των πληστηριασμών, αλλά και το ζήτημα της απλής αναλογικής. Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη της κάλπης στις 25 Ιουνίου με αλληλομαχαιρώματα για τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων και τη Νέα Δημοκρατία να καταλογίζει στην αντιπολίτευση σχέδιο υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση όποιος ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και εφόσον έχουμε ένα αποτέλεσμα αντίστοιχο με το ΜΕΡΑ και έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να έχουμε την οποιαδήποτε αύξηση φόρου. Ούτε κάναμε την οποιαδήποτε αύξηση φόρου, ούτε θα έχουμε την οποιαδήποτε αύξηση φόρου και έχουμε μάλιστα και εξαγγείλει και συγκεκριμένες μειώσεις φόρων άμεσα ή και μακροπρόθεσμα. Ο ταξικός προσανατολισμός της Νέας Δημοκρατίας στοχεύει στην ενίσχυση των ισχυρών από τη μία και στη λαιλασία των μεσαίων από την άλλη, υποστηρίζει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν έχετε αισθανθεί ριζική, ραγδαία αύξηση της φορολογίας όλα αυτά τα χρόνια, ιδίως τα τελευταία δύο χρόνια, όταν με τον πληθωρισμό το καλάθι του νοικοκυριού σας έχει διπλασιαστεί το κόστος του, μόνο που οι αυξήσεις των φόρων είναι έμεσες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενδιαφέρεται μόνο για τους ολιγάρχες και τα ισχυρά συμφέροντα, διευρύνοντας τις κοινωνικές ανισότητες. Είναι η απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη στις γαλάζιες κατηγορίες περί κρυφής ατζέντας. Δεν θα επιτρέψει η χώρα μου να γίνει Ουγγαρία, γιατί αυτό είναι το μοντέλο του κύριου Μητσοτάκη. Ισχυροί ολιγάρχες, αδύναμη μεσαία τάξη και φτωχοποίηση των πιο φτωχών Ελλήνων. Ή θα έχουμε ισχυρό κοινωνικό κράτος και δίκαιη φορολόγηση. Ή θα έχουμε άδικη φορολόγηση και ανίσχυρο κοινωνικό κράτος. Εγώ υπηρετώ το πρώτο. Οριζόντιος φόρος 15%, έσοδα-έξοδα σε μια δεξαμενή, ό,τι περισσεύει φορολογείται με 15%. Την ίδια ώρα, νέα κόντρα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ πυροδότησαν αναφορές του Άδωνη Γεωργιάδη για τους πληστηριασμούς. Γιατί τα φαν θα φέρατε εσείς. Γιατί έλεγε ο Πρωθυπουργός σας 2020 ότι παρατείνω την προστασία στους πληστηριασμούς. Τι έκανε παράταση. Για να επανέλθω και να επανέλθω. Επειδή αυτή η κουβέντα πλέον είναι ντεμοντέ. Δεν μοντέ δεν είναι τα σπίτια του κόσμου. Μοντέ. Κύριε Γεωργιάδη, οι πληστηριασμοί στα σπίτια. Στην πρώτη κατοικία. Έτε ντε μοντέ το πρόβλημα βιωσιμότητας. Σε σπιτώνονται. Όσο και αν θέλει ο κύριος Γεωργιάδης να μην μιλάμε, τα προβλήματα των πολιτών παραμένουν εδώ. Απαιτούν δίκαιες λύσεις και δεν είναι καθόλου ντεμοντέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απευθύνεται στους πολίτες με το σχέδιό του για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, για την προστασία της πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης, με υποχρεωτικότητα ρύθμισης και δυνατότητα δικαστικής προσφυγής. Άλλη μια σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε μετά από τοποθέτηση του Γιώργου Τσίπρα περί επαναφοράς της απλής αναλογικής. Εμείς το φέραμε, ήταν πάγιος πόθος και αίτημα όλης της δημοκρατικής αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης. Δυστυχώς τα υπόλοιπα κόμματα συμπεριλαμβανομένων και του ΚΚΕ την κάψανε. Την κάψανε στην πράξη. Okay. Θα την επαναφέρουμε. Το πότε την επαναφέρουμε δεν σου το απάντησα. Θα την επαναφέρουμε. Η δήλωση του Γιώργου Τσίπρα για επαναφορά της απλής αναλογικής δείχνει ότι στο ΣΥΡΙΖΑ αρνούνται ακόμη και τώρα να αποδεχτούν την πραγματικότητα. Οι υπέτειοι για το γεγονός ότι η χώρα δεν διαθέτει ήδη ισχυρή κυβέρνηση επαναφέρουν στο τραπέζι το εκλογικό σύστημα που απορρίφθηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο από τους πολίτες στις 21 Μαΐου. Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία πώλησης των υπερσύγχρονων αεροσκαφών F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα μας, καθώς οι απαραίτητες υπογραφές συγκεντρώθηκαν και απομένει πλέον η τυπική έγκριση από το State Department. Το γεγονός προκαλεί προβληματισμό στην Άγκυρα, ενώ την ίδια ώρα η Τουρκία ξεκίνησε παιχνίδια με το μορατόριουμ στο Αιγαίο, εκδίδοντας προκλητικές νόταμ. Προχωράει η διαδικασία έγκρισης της πώλησης των F-35 στην Ελλάδα, καθώς με την υπογραφή του γερουσιαστή Jim Rees που υπολοιπόταν, άναψε το πράσινο φως για να αποκτήσει η χώρα μας τα υπερσύγχρονα αεροσκάφη πέμπτης γενιάς που θα αλλάξουν τις ισορροπίες στο Αιγαίο. Μια τεράστια ψήφο εμπιστοσύνης στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδος και ιδιαίτερα στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τώρα αναμένεται η επίσημη ειδοποίηση του Κογκρέσου από το State Department και από εκεί και πέρα θα ακολουθηθεί προβλεπόμενη διαδικασία για την επικύρωση της αμυντικής σύμβασης. Şimdi Yunanistan'la Türkiye arasındaki güç dengesini Amerika Birleşik Devletleri zaten bozdu Fransa ile birlikte. Yani Rafael'ler 15 tane Rafael stratejik dengenin bozulması ile ilgili temel bir parametreye dönüştü. Την ίδια ώρα η Άγκυρα εξέδωσε παράνομη νόταμ για δέσμευση περιοχής στο κέντρο του Αιγαίου από τις 5 έως τις 25 Ιουνίου για τη διεξαγωγή αεροναυτικής άσκησης μεταξύ Σκύρου και Ψαρών, παραβιάζοντας το μορατόριουμ Αθήνας και Άγκυρας που ξεκινάει στις 15 Ιουνίου. Η Αθήνα χαρακτήρισε άκυρη την νόταμ, με στρατιωτικές πηγές να αναφέρουν ότι πρόκειται για πάγια πολιτική της Άγκυρας για να δηλώνει τις διεκδικήσεις της όσον αφορά στα όρια του FIR Αθηνών. Ωστόσο,
περιπτώσεις που ασκείς πραγματοποιήθηκαν είναι σπάνιες. Οι Τούρκοι αντιθέτως ενδιαφέρονται να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Η επανεπιβεβαίωση Ερντογάν, υπάρχει εκλογική επανεπιβεβαίωση, μας δείχνει ότι αυτή η γενική τάση θα εξακολουθήσει. Οι Τούρκοι φαίνεται πως ψάχνουν αφορμή για να επαναφέρουν την ένταση τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, με το τουρκικό ναυτικό να δεσμεύει περιοχή ανοιχτά του Καστελόριζου για αεροναυτική άσκηση έως στις 15 Ιουνίου. Μάλιστα, στην άσκηση αναμένεται να κάνει την πρώτη του αποστολή το ελικοπτεροφόρο Ανατολού, το οποίο απέπλεψε από τον Κεράτιο κόλπο και τις επόμενες ώρες αναμένεται να περάσει στα στενά. Εν ώψη της Νατοϊκής Συνόδου στη Λιθουανία τον Ιούλιο, η Ουάσιγκτον καλεί την Τουρκία να άρει τις ενστάσεις της για την ένταξη της Σουηδίας στη Συμμαχία. Το ζήτημα προκάλεσε αντιπαράθεση στο Twitter ανάμεσα στον Σουηδό Υπουργό Εξωτερικών και τον Τούρκο απερχόμενο ομολογό του, ενώ αναλυτές σχολιάζουν πως η Άγκυρα συνδέει το θέμα της Σουηδίας με το αίτημα της Άγκυρας προς την Ουάσιγκτον για την αναβάθμιση των μαχητικών F-16. Νέες ρωσικές επιδρομές στο Κίεβο καταγγέλει ο Ουκρανικός στρατός την ώρα που και στην ρωσική πόλη Κούρσκ, κοντά στα ουκρανικά σύνορα, σημειώθηκαν εκρήξεις. Συναγερμός σήμανε σε όλη την ουκρανική επικράτεια με τον στρατό του Κίεβου να ανακοινώνει ότι κατέριψε περισσότερους από 30 πυράβλους. Έφυγε σήμερα από τη ζωή η αγαπημένη ηθοποιός Νόνικα Γαλινέα σε ηλικία 85 ετών. Σε νεαρή ηλικία πήγε στη Φλωρεντία, ακολούθως σε αγγλικό σχολείο στην Ελβετία και σπούδασε στο Λονδίνο. Η πρώτη της παράσταση στο θέατρο ήταν τη δεκαετία του 60 στους Όρνηθες του Αριστοφάνη. Συνεργάστηκε με ιερά τέρατα όπως ο Κάρολος Κούν, ο Αλέξης Μινωτής, η Κατίνα Παξινού, ο Δημήτρης Χόρν και άλλοι. Με τον Αλέκο Αλεξανδράκη δημιούργησαν δύο θεατρικές σκηνές και το 2006 τιμήθηκε με το βραβείο Κιβέλη για τις 5 δεκαετίες και την προσφορά της στο ελληνικό θέατρο. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με τη Ματίνα Παπαδέα. Καλό απόγευμα σε όλους.